Ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετικά τιμητική πρόσκληση. Μου προτάθηκε να μιλήσω για την προσπάθεια απαξίωσης του Πολυτεχνείου από τους αρνητές του. Το κάνω πολύ ευχαρίστως. Σε μια συνάντηση σαν τη σημερινή δεν χρειάζεται βέβαια να πω ούτε λέξη για την αξία που έχει στην παρούσα πολιτική συγκυρία το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Όχι επειδή τάχα έχουμε και σήμερα χούντα ή κατοχή, διαφωνώ με αυτούς τους άστοχους ιστορικούς παραλληλισμούς που με την αμετροέπειά τους συσκοτίζουν την πραγματικότητα και ως παράπλευρη επίπτωση έχουν τη σχετικοποίηση της χουντικής βαρβαρότητας και την έμεση απαλλαγή των πραγματικών δοσύλλογων ή χουντικών. Το επίκαιρο μήνυμα στο οποίο αναφέρομαι είναι το μήνυμα της εξέγερσης. Η δυνατότητα της λαϊκής εξέγερσης, ακόμα και κάτω από τις πιο ακραίες συνθήκες καταστολής, όπως ήταν αυτές που εφάρμοζε η δικτατορία εκείνο τον μακρινό Νοέμβρη 40 χρόνια πριν. Το μήνυμα της εξέγερσης δεν μπορεί σήμερα να γίνεται ανεκτό από τις δυνάμεις που ασκούν εξουσία, γιατί συνεκτικό στοιχείο της πολιτικής τους είναι το γεγονός ότι όλα όσα εφαρμόζονται σήμερα είναι μεν ακραία, αλλά πρόκειται για μονόδρομο. Η λαϊκή εξέγερση είναι η πιο έμπρακτη και αποτελεσματική αμφισβήτηση κάθε μονόδρομου. Αυτός είναι ο λόγος που ακόμα και σήμερα, 40 χρόνια αργότερα, το φάντασμα του Πολυτεχνείου εξακολουθεί να τρομάζει όχι μόνο τους νοσταλγούς της δικτατορίας, οι οποίοι έχουν κατορθώσει να βρίσκονται στη Βουλή, αλλά και τους απόντες του ξενσικομού, αυτούς που εκφράζονται σήμερα με το μονόδρομο της υποταγής στην πιο ακραία εφαρμογή του δόγματος του ΣΟΚ μέσω των τριών διαδοχικών κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου και Σαμαρά. Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι επί 40 χρόνια επιχειρείται συστηματικά η διαστρέβλωση έως και απόλυτη άρνηση του ιστορικού γεγονότος. Για την ακρίβεια πρόκειται για 4 διαδοχικές αρνήσεις. Απέχουν αυτές οι αρνήσεις μια δεκαετία ή μία από την άλλη. Η πρώτη άρνηση ήδη από το 1974. Μόλις ένα χρόνο από την εξέγερση. Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα αυτό που τιμούμε όλοι μας κάθε χρόνο είναι μια κατασκευή, ένας μύθος. Όχι επειδή τάχα δεν έγινε εξέγερση, αλλά επειδή η εικόνα του πανεθνικού ξεσηκωμού των άδωλων νέων απλώς δεν ισχύει. Δεν είπε ενίσομαι ότι μεσολάβησε κάποια συνωμοσία και διαστρεβλώθηκε το νόημα της εξέγερσης. Όπως πολλά από όσα συνέβησαν στη δικτατορία ανακαλύφθηκαν τη μεταπολίτευση, σας θυμίζω εδώ το γνωστό του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου ότι διάβαζε εκείνη την περίοδο και δεν είχε ακούσει για τα βασανιστήρια. Έτσι και το Πολυτεχνείο ανακαλύφθηκε για τους περισσότερους 10 μήνες αργότερα. Και τον τόνο αυτής της ανακάλυψης τον έδωσαν, όπως συμβαίνει συνήθως, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Προηγήθηκαν οι επιθεωρήσεις της εποχής, το καλοκαίρι του 1974, μια μόλις εβδομάδα μετά την μεταπολίτευση. Οι καλοκαιρινές επιθεωρήσεις πρόσθεσαν λίγο Πολυτεχνείο, λίγη Γιάρο και λίγο Εάτεσα στις ατάκες των πρωταγωνιστών. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο κακόγουστο, ώστε υποχρεώθηκαν στην αρχή ορισμένοι φοιτητές του Πολυτεχνείου και δεκάδες καλλιτέχνες και διανοούμενοι να καταγγείλουν το γεγονός, αλλά το κακό είχε γίνει. Για να έχουμε μια σύγκριση, σημειώνω ότι ενώ οι επιθεωρήσεις ξεκίνησαν από τις αρχές Αυγούστου, η κρατική τηλεόραση απέφυγε να μεταδώσει τη γνωστή ταινία με το τάγκ στην πύλη του Πολυτεχνείου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. 3 μήνες αργότερα δηλαδή. Αλλά αυτό που καθόρισε την εικόνα που έχουμε σήμερα για το Πολυτεχνείο ήταν η επιλογή του Καραμαλή να ορίσει τις πρώτες εκλογές στις 17 Νοεμβρίου του 1974, δηλαδή την πρώτη επέτειο. Ο ίδιος ήταν ο μόνος πολιτικός από τους αστούς της προδικτατορικής περίοδου που κράτησε στάση απόλυτης αδιαφορίας κατά τη διάρκεια των γεγονότων. Όμως η κίνηση του αυτή είχε σημαντικές πολιτικές συνέπειες. Όχι μόνο διέσπασε το φοιτητικό κίνημα το οποίο μέχρι τότε με όλες τις διαφορές του μπορούσε να λειτουργεί και να συντονίζεται ενιαία, αλλά καθόρισε αυτό που σας είπα την εικόνα του Πολυτεχνείου που έχουμε από εκεί και πέρα. Η μαζικότητα και τα συνθήματα της πορείας που συνέβη εκείνη την ημέρα, τις 17, την επόμενη εβδομάδα μετά τις εκλογές, ήταν βαθιά επηρεασμένα από τον εκλογικό θρίαμβο του Καραμαλή. Η διαδήλωση πήρε τη μορφή μιας άτυπης αντιπολιτευτικής διαμαρτυρίας με τα συνθήματα ιδίως το αυτοκριτικό και αυτοκτονικό και κάπως
μη σοβαρό, λέει ντροπή σου για την εκλογή σου. Όμως ταυτόχρονα αυτή η μαζική προσέλευση του κόσμου έδωσε και ένα πανεθνικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, την οποία επισφράγισε το σύνολο του τύπου με εξαίρεση τον ελεύθερο κόσμο, και από τότε δόθηκε επικράτηση πλανημένη εικόνα ενός παλαϊκού εξεσπάσματος που οδηγήθηκε στη σφαγή. Λέγοντας Πολυτεχνείο στη σκέψη των πολλών, έρχεται από τότε η εικόνα του ενός εκατομμυρίου του 1974 και όχι των δεκάδων χιλιάδων του 1973. Θεωρήθηκε από τότε η εξέγερση ηρωικό ξέσπασμα του έθνους και απογυμνώθηκε από τον αριστερό και επαναστατικό της χαρακτήρα. Κανείς δεν νομοποιείται να μονοπολίσει ή να κοινοποιηθεί το μεγάλο γεγονός, έγραφε το Βήμα την ημέρα του γιορτασμού. Ανήκει στο έθνος και είναι σύμφυτο και αλίμονο σύνηθες γεγονός της ιστορίας του. Κάτι σαν το Ζάλογο ή το Αρκάδι, προσθέτω εγώ. Τη στιγμή δηλαδή της μεγαλύτερης δικαίωσης του Πολυτεχνείου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων λαών στην πρώτη πορεία, ολοκληρωνόταν και ο ενταφιασμός του ανατρεπτικού του περιεχομένου. Η δεύτερη άρνηση, το 1983. Είπα ότι ο γενάρχης της σύγχρονης δεξιάς, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν βρήκε το 1973 ούτε λέξη να πει από το Παρίσι για την εξέγερση. Από το αρχείο του Καραμαλή αντιγράφουμε τους επίσημους λόγους. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, λέει το αρχείο, μη έχοντας άμεση εποπτεία των δραματικών γεγονότων που εκτελήσοντας τον Αθήνα και εν όψη πιθανών ανεξέλεκτων εξελίξεων που ήταν δυνατόν να επιφυλάσσουν, δεν θεώρησε προφανώς σκόπιμο μετά την πρόσφατη σαφή και αναλυτική διατύπωση των απόψεών του να κάνει οποιαδήποτε εσπρεσμένη δήλωση. Ακόμα και όταν του τηλεγράφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Καραμαλής πάλι αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτεί τη σιωπή του, ακόμα και ο εκπρόσωπος της Χούντας, ο Σπύρος Ζουρνατζής, αδειάζοντας τον Κανελόπουλο και λέγοντας ότι θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Κανελόπουλος δεν εκπροσωπεί ούτε τον κύριο Καραμαλή. Θα ήταν διασκεδαστικό, λέει ο Ζουρνατζής, να μας επεδείκνυε τα πληρεξούσια γράμματά του. Όπως αποκαλύπτει στις σημειώσεις του ο τότε αυλάρχης του Γκλίξπουργκ, ο Λεωνίδας Παπάδος, την εβδομάδα του Πολυτεχνείου υπήρξαν πολλές επαφές βασιλέως Καραμαλή. Είναι παράθεμα. Ο βασιλεύς επικοινώνησε με τον Καραμαλή και του είπε ότι σκέπτεται να κάνει κάποια ανακοίνωση. Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έλεγε ο Γκλίξπουργκ στον Καραμαλή, υπάρχει ο κίνδυνος να μην μείνει τίποτα όρθιο εκτός από το πρεστίζ σας ως πρωθυπουργού και το δικό μου ως αρχηγού του κράτους. Αν οι Έλληνες αποφασίσουν να προσχωρήσουν στον κομμουνισμό, θα έχουν δίκαιο. Εσείς παίζατε γκολφ και εγώ το ίδιο, χωρίς να γίνεται τίποτα. Δεν έχετε άδικο, απάντησε ο Καραμαλής. Όμως τελικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος θα κάνει δήλωση. Ακόμα και μετά την πτώση της δικτατορίας, ενώ ο Γκλίξπουργκ έκανε μια δακρύβρεθη δήλωση και έστειλε στεφάνι, το οποίο βέβαια δεν κάναμε δεκτό στην Επιτροπή Εορτασμού του Πολυτεχνείου, ο Καραμαλής σιώπησε. Περιορίστηκε στον ύπουλο συμβολισμό της ημερομηνίας των εκλογών, ενώ τη λέξη Πολυτεχνείο την περιέλαβε μόνο μία φορά σε δημόσια ομιλία του. Στις πρώτες ελεύθερες φοιτητικές εκλογές, 9 Νοεμβρίου του 1974, που προηγήθηκαν των βουλευτικών, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ήταν πρακτικά απούσα. Τα σχήματα που την εκπροσώπησαν κατέβηκαν ως δημοκρατικές κινήσεις φοιτητών και ήρθαν μόλις τέταρτα, αφού χρειάστηκε να επικαλεστούν ακόμα και τον αντιμπεριαλιστικό τους χαρακτήρα. Η αριστερά πήρε το 85% των ψήφων, διότι οι φοιτητές γνώριζαν βέβαια από πρώτο χέρι ποιος μετήχε στην αντίσταση και ποιος όχι. Ήδη από το 1976 η κυβέρνηση απαγόρευσε την πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία. Ακολούθησαν σειρά απαγορεύσεων και σκληρής καταστολής με τραυματισμούς και θανάτους έως τον εκφυλισμό της επαιτειακής εκδήλωσης. Συστατικό στοιχείο συγκρότησης της δεξιάς στον χώρο της νεολαίας κατά τη μεταπολίτευση υπήρξε αναγκαστικά η κατάρρευση του μύθου του Πολυτεχνείου. Αυτό βέβαια δεν ήταν εύκολο στην αρχή, αλλά μόλις ισχυροποιήθηκε πολιτικά η ΟΝΕΔ, επιχείρησε τον πλήρη διαχωρισμό της από τις άλλες νεολαίες. Στον εορτασμό της 10ης επετείου τέθηκε θέμα αποχώρησης της οργάνωσης κάτω από την πίεση του γραμματέα της μαθητικής ΜΑΚΗ. Το γνωρίζετε όλοι. Είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου. Με το επιχείρημα ότι οι μαθητές που ψήφισαν δεξιά κατά τις πρόσφατες εκλογές για τις μαθητικές κοινότητες και τα 15 μελή συμβούλια δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για Πολυτεχνείο. Πρόεδρος της ΟΝΕΔ ήταν τότε ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, σκληρός τότε ο Νεδίτης, και αντιπρόεδρος
ο ακροδεξιός Μάνος Μανολάκος. Νοέμβριος του 1983, ήταν 2 χρόνια μετά την άνοδο του Πασόκ. Η σκληρή αυτή στάση των δεξιών μαθητών υπό τον Χατζηνικολάου δεν είχε πάντως συνέχεια. Ακόμα και τότε η ΟΝΕΔ τελικά αναγκάστηκε να συμμετάσχει στον εορτασμό, ενώ αυτό ήταν το επεισόδιο το μόνο που έδωσε πολιτική μάχη στην ΟΝΕΔ ο κ. Χατζηνικολάου. 10 χρόνια αργότερα, το 1993, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τη λεγόμενη γενιά του Πολυτεχνείου. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν διαπίστωσα ότι μέσα στους πρωταγωνιστές αυτής της γενιάς ο συγγραφέας περιλαμβάνει και τον Χατζηνικολάου, ο οποίος το 1973 βέβαια πήγαινε στο δημοτικό. Πάντως, έστω και με αυτόν τον άκοψο τρόπο, λησμονήθηκε εντελώς το ατυχές επεισόδιο του 1983. Η τρίτη άρνηση, το 1995. Αυτή η περιβόητη γενιά του Πολυτεχνείου ήταν βέβαια ο δούριος ύπος για τη δυσφήμιση της εξέγερσης. Αναπαράγοντας κάθε χρόνο τη φιλολογία περί πρωταγωνιστών και παρουσιάζοντας την ατομική τους εξέλιξη κάποιων από αυτούς. Από νεαρούς επαναστάτες σε μεσήλικες βουλευτές ή γραφικούς νοσταλγούς, πολύ γρήγορα αφυδατώθηκε το γεγονός από τον ανατρεπτικό και επαναστατικό του χαρακτήρα. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση έπαιξε και η επαγγελματική αποκατάσταση πολλών από τους λεγόμενους πρωταγωνιστές της εξέγερσης μέσω της δημιουργίας του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς του Κώστα Λαλιώτη. Βρισκόμαστε πλέον μόνο ένα βήμα από την πλήρη απαξίωση. Το Πολυτεχνείο θα ταυτιστεί από τότε με όλες τις αρνητικές συνδηλώσεις της μεταπολίτευσης, από τα σκάνδαλα μέχρι τον αυταρχικό δικομματισμό. Το επόμενο βήμα ήταν να υπονομεύεται συνεχώς τη συνείδηση των πολιτών του Πολυτεχνείου μέσα από πανηγυριώτικες εκδηλώσεις και καθιερωμένα ετήσια επεισόδια. Οι χουντικοί βρήκαν το έδαφος να διακηρύσουν σε όλους τους τόνους ότι τα περί νεκρών του Πολυτεχνείου αποτελούν μυθεύματα των πάσης φύσεως προοδευτικών. Το Νοέμβριο του 1994, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, ο Χρήστος Πασαλάρης παρουσίαζε μια νέα εκδοχή της εξέγερσης, φροντίζοντας μάλιστα να βάλει τη λέξη εισαγωγικά. Μπορεί οι Έλληνες να ανανουρίζονται ακόμα από αυτό το αντιστασιακό παραμύθι, το αντιστασιακό σε εισαγωγικά, αλλά στην πραγματικότητα το Πολυτεχνείο δεν ήταν παρά μια πράξη σκηνοθετημένη από σκοτεινούς υπερατλαντικούς σκηνοθέτες που εργάστηκαν κατά χρόνια για να φέρουν στην εξουσία τον Ιωαννίδη και να παραδώσουν τη μισή Κύπρο στους Τούρκους, λέει ο Πασαλάρης. Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1995, ο Δημητρίου θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Το Πολυτεχνείο ήταν σύγκρουση και διαμάχη Ελλήνων προς Έλληνες. Δεν έχει και πολύ νόημα να γιορτάζεται. Είναι μια επέτειος ενδοελληνική, όπως ήταν η εκτέλεση των ΕΞ. Ήταν το 1935, τα Δεκεμβριανά. Το 1963 και η υπόθεση Λαμπράκη, έτσι τη λέει, υπόθεση Λαμπράκη. Η επέτειος της 4ης Αυγούστου και τόσες άλλες επέτειοι που δίχασαν και πόνεσαν τους Έλληνες εξαιτίας Ελλήνων. Αυτή η νέα θεωρία των ηρωικών πλην αφελών φοιτητών που έπεσαν θύματα μηχανογραφιών μυστικών υπηρεσιών θα βρει και τους θεωρητικούς της, με κορυφαίο τον Αθανάσιο Στριγά, ο οποίος θα αποκαλύψει ότι την εξέγερση του Πολυτεχνείου την οργάνωσε ο Ισραηλινός Μωσέ Νταγιάν, με χίλιους κομάντος του ΝΑΤΟ από τις Βρυξέλλες, ότι η ηγεσία της εξέγερσης αποτελούνταν από πράκτορες των Αμερικάνων και συνεδρίαζε στην Αμερικανική Πρεσβεία το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου, ενώ στη Συντονιστική Επιτροπή μετήχε, υποτίθεται, και η κόρη του Νταγιάννη. Αυτές οι σαχλαμάρες δεν θα βρουν αναγνώστες και υποστηρικτές μόνο στη στρατευμένη ακροδεξιά. Θα πείσουν ακόμα και διανοούμενους που αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, αλλά γοητεύονται από τις θεωρίες συνωμοσίας, τις λέσχες Μπίλτερμπεργκ και την προαιώνια εβραϊκή επιβουλή. Εδώ η ιστορία παίρνει τη μορφή της καρικατούρας. Η τέταρτη άρνηση, το 2004. Για πρώτη φορά θα αγκαλιάσει η δεξιά το Πολυτεχνείο 30 χρόνια μετά την εξέγερση. Κατά την περίοδο της κυβέρνησης Καραμαλή και τα γνωστά ανοίγματα του τότε Πρωθυπουργού, με τις επισκέψεις στον Αϊστράτη και άλλες συμβολικές κινήσεις προς την κατεύθυνση της αριστεράς. Και πάλι όμως, δεν θα βρεθεί βέβαια καμιά άλλη επιβεβαίωση για τη συμμετοχή της δεξιάς στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, παρά μόνο η αποκάλυψη ότι ο Κώστας Καραμαλής έκανε κοπάνα στις 15 Νοεμβρίου του 1973 μαζί με τους συμμαθητές τους. Ή ότι την περίοδο εκείνη ο κύριος Μεϊμαράκης υπήρξε θαυμαστής του κυρίου Μπίστη. Η μνήμη του Πολυτεχνείου είχε πια ξεθοριάσει τόσο πολύ που καθένας μπορούσε να λέει και να γράφει ό,τι ήθελε. Αλλά αυτή η χαλαρή ταύτιση ενός ηγέτη της δεξιάς παράταξης με το Πολυτεχνείο έχει και μια αισιόδοξη ανάγνωση. Ότι ακόμα και τότε η εξέγερση διατηρούσε μια έγκλη που δεν μπόρεσαν να διαγράψουν 30 χρόνια δυσφήμισης. Και σήμερα θα κλείσω με
με μια κάπως αιρετική διαπίστωση. Ηρωνία της ιστορίας. Η πιο πρόσφατη συμβολή στην ιστοριογραφία περί Πολυτεχνείου φέρει την υπογραφή ενός φανατικού εθνικοσοσιαλιστή. Συνιδρυτής της Χρυσής Αυγής, στενός συνεργάτης του Μιχαλολιάκου και συγγραφέας των βασικών ιδεολογικών κειμένων της οργάνωσης, ο Γιάννης Περδικάρης ήταν φοιτητής στη Σχολή Μηχανολόγων του Μετσόβιου την περίοδο της εξέγερσης. Στο βιβλίο του περί Χρυσής Αυγής που μόλις κυκλοφόρησε με το ψευδώνυμο Ιων Φιλίππου, ο Περδικάρης περιγράφει τον ιδιαίτερο ρόλο της ομάδας Μιχαλολιάκου, η οποία ανήκε τότε στο κόμμα 4ης Αυγούστου, την οργάνωση δηλαδή του Κώστα Πλεύρη, τη μόνη οργάνωση που επέτρεπε τη λειτουργία της το δικτατορικό καθεστώς. Την πρώτη βραδιά της εξέγερσης, γράφει ο Περδικάρης, μια μεγάλη ομάδα 100 νεολαίων ξεκίνησε από τα γραφεία της 4ης Αυγούστου με κατεύθυνση τους δρόμους πέριξ του Πολυτεχνείου. Το επιβεβαιώνω κι εγώ. Εκεί συναντήσαμε και αρκετούς άλλους αντιφρονούντες. Κάνω σημείωση εδώ, με τον όρο αυτό περιγράφει τους χουντικούς, αντιφρονούντες δηλαδή προς το φοιτητικό κίνημα. Λέει ο Περδικάρης, συναντήσαμε άλλους αντιφρονούντες και αντιφρονούντες σε εισαγωγικά, το λέει ο ίδιος. Δηλαδή παρακρατικούς και ασφαλίτες. Αργότερα, συνεχίζει, οι αντιφρονούντες πύκνωσαν σημαντικά, ώστε σε μια σύσκεψη του δρόμου στις 11 τη νύχτα, αποφασίστηκε η οργάνωση εισβολής στο Πολυτεχνείο. Η έλλειψη σχεδιασμού, αλλά κυρίως στιβαρής ηγετικής ομάδας, αποσόβησε τελικά μια τέτοια εξέλιξη. Έτσι, επιδοθήκαμε μέχρι πρωίας στην παρεμπόδιση και αποτροπή της τροφοδοσίας των εγκλήστων από τις εξωτερικές ομάδες περιφρούρησης, περιφερόμενοι στους κήπους του Μουσείου, την Τοσίτσα και τη Στουρνάρη. Πρέπει να σημειώσω, λέει ο Περδικάρης, ότι η ηγεσία της 4ης Αυγούστου εκείνες τις ημέρες ήταν άφαντη. Αυτό είναι εσωκομματικό καρφί για τον Πλεύρη. Τη βραδιά του Πολυτεχνείου, συνεχίζει, η ίδια περίπου ομάδα νεολαίων ήταν συγκεντρωμένη έξω από τα γραφεία της 4ης Αυγούστου, γωνία Μπουμπουλίνας και Αλεξάνδρας. Έλειπαν όσοι είχαν αποφασίσει να αναμειχθούν στα γεγονότα στο πλευρό των δυνάμεων καταστολής, όπως ο Ηλίας Τσιαπούρης και πολλοί εθνικιστές χουντικοί. Μαζί μου ήταν ο Αριστοτέλης Καλέντζης και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Παραμείναμε μέχρι αργά, συνομιλώντας και περιμένοντας τις εξελίξεις. Κατά τη μία το βράδυ, σε μια καπνισμένη ατμόσφαιρα που μύριζε κυριολεκτικά μπαρούτι, έφτασε κοντά μας από την Μπουμπουλίνας ένα άγημα αστυνομικών με άγριες διαθέσεις και κρατένοντας τα κλόψ. Κάποιος από εμάς φώναξε. Νεολαία μεταξά, νεολαία μεταξά. Δεν νομίζω ότι οι αστυνομικοί κατάλαβαν τι εννοούσε, λέει. Προλάβαμε πάντως να υποχωρήσουμε στα γραφεία μας. Μια ώρα αργότερα και πριν τα τάγκς φτάσουν στην πύλη του Πολυτεχνείου, είχαμε όλοι αποχωρήσει. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο ίδιο βιβλίο ο Περδικάρης διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όσους ομοειδεάτες του, και όχι μόνο, αμφισβητούν τον αιματηρό απολογισμό της καταστολής της εξέγερσης. Περιγράφει τη δράση ενός από τα βασικά μέλη της ομάδας, τον οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει οπλολάγνο. Πρόκειται για τον Ηλία Τσιαπούρη, ο οποίος δικάστηκε ερήμην στις δίκες του Πολυτεχνείου, γιατί είχε διαφύγει, ο οποίος κατά τον Περδικάρη ανέλαβε δράση πυροβολώντας εναντίον των επιτιθέμενων διαδηλωτών από την ταράτσα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως μαζί με άλλους παρακρατικούς. Είναι μια εξαιρετική μαρτυρία αυτή. Κατά τον Περδικάρη, ο Ηλίας, και ήταν πολύ φίλος του, διώχθηκε ερήμην μετά τη μεταπολίτευση για τις πράξεις του και αυτοεξόριστος πέθανε άδοξα, δολοφονημένος μετά από μια δεκαετία στην Κολομβία. Η μοίρα του Ηλία αποτυπώνονταν ανάγλυφα στο χαρακτήρα του. Παρορμητικός και ακραίος, λέει ο Περδικάρης, δίχως πολιτική σκέψη, ωστόσο ήταν ένας πιστός στρατιώτης του εθνικοσοσιαλισμού, γενναίος, ακατάβλητος και ρυψοκίνδυνος αγωνιστής, αφιερωμένος στον αγώνα ψυχήτη και σώματι. Τον θυμάμαι μόνο, εντελώς μόνο, να στέκεται προκαλώντας τις ορδές των Μπολσεβίκων που συνοθούνταν διαδηλώνοντας τα σκαλοπάτια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου την παραμονή των γεγονότων. Περνώντας από κοντά του, έστρεψα αλλού το βλέμμα μου και απομακρύνθηκα προς την έξοδο, γιατί δεν είχα το κουράγιο να εκτεθώ δίπλα του. Τελειώνει το παράθυρο.
Ως φοιτητής της αρχιτεκτονικής, ήμουν ένας από αυτούς τους Μπολσεβίκους που συνοθούνταν στα σκαλοπάτια της σχολής. Και σας διαβεβαιώ ότι ο λόγος που δεν τολμούσαν να σταθούν απέναντί μας δεν ήταν άλλος από την τροπή. Γιατί ήταν λίγοι, απελπιστικά λίγοι, και δεν είχαν τίποτα να πούν για να υπερασπίσουν τη βία, τα βασανιστήρια και την άγρια καταστολή. Φόβο δεν είχαν, γιατί πίσω τους ήταν το σπουδαστικό της ασφάλειας, ο Σμαΐλης και οι άνδρες του, που δεν δίσταζαν να μας λαμβάνουν ακόμα και μέσα στο ίδρυμα. Αλλά η μαρτυρία του Περιδικάρη έχει μια άλλη αξία. Περιγράφει διαδρομές ανθρώπων που έδρασαν από την περίοδο του Πολυτεχνείου μέχρι σήμερα με τον ίδιο στόχο. Να συμβάλλουν στην καταστολή κάθε λαϊκής κινητοποίησης ως ενεργούμενα των επίσημων διοκτικών αρχών και εμπνεώμενοι από μια ανοιχτά δοσιλογική και ναζιστική ιδεολογία. Ποιος είπε ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει συνέχεια, ειδικά το ελληνικό βαθύ κράτος? Σας ευχαριστώ πολύ.